Προσπαθήσαμε να σας δώσουμε με αδρές γραμμές τις βασικές υποχρεώσεις από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Και τώρα, αν μας επιτρέψει ο Πρόεδρος, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε ικανοποιήσει όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν, και νομίζω ότι με το διάλογο, Πρόεδρε, θα δώσουμε περισσότερες απαντήσεις, πιο πιστικές και πιο ξεκάθαρες. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι δεν θα πάρετε, αν παρακαλώ λίγο ησυχία για αυτούς που μείνανε, δεν θα σε απαντηθούν όλα. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και είπα δύο πράγματα στην αρχή. Πρώτο, μπορεί να στέλνετε ένα email στο site μας και θα σας απαντήσουμε από το email όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ. Το δεύτερο είναι, θα δώσουμε το λόγο και θα συντονίσει ο Δημήτρης Γαβαλάκης, ο γραμματέας του επιμελητήριου, και τα τρία κορίτσια μας εδώ θα έχουν το μικρόφωνο για να κάνετε ερωτήσεις χρηστικές. Όπως σας είπα, θα κάνουμε δεύτερη συνάντηση, πιο πρακτική, προς τις αρχές Μαΐου. Και θα έχουμε όλο αυτό το διάλογο μέχρι τότε. Και θυμίζω ακόμη ότι όσοι ανήκετε σε κλάδους μέσω των Ομοσπονδιών Σωματείων, είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα στον κλάδο σας για πολύ εξειδικευμένα. Παρακαλώ τώρα ερωτήσεις και παράκληση, ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις. Δηλαδή, όχι αν σε αρέσει το μέτρο, τι ζητάς να διευκρινιστεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Θα μου επιτρέψετε να έχω αυτό το ρόλο και θέλω στενά τη συνεργασία σας για να μπορέσουμε να ρωτήσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Περισσότεροι και πιο σύντομα. Παράκληση, θα έχω μια πρώτη αίσθηση πόσο περίπου έχουμε να ρωτήσουμε για να διαχειριστούμε λίγο το χρόνο. Πολύ ωραία. Επειδή είμαστε αρκετοί, θα ακολουθήσουμε μια σχετική σειρά εναλλάξει για να μπορέσουν όλοι. Να ξεκινήσουμε πρώτα ο αντιπρόεδρος και ο κύριος Βάτη με τη σειρά τη Διοικητική Επιτροπή που θέλουμε να συζητήσει και με τη σειρά και ο κύριος Παντελής. Και μετά πηγαίνουμε εναλλάξει. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, όσο γίνεται σύντομα και στοχευμένα. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Το ένα είναι όταν έχουμε τα στοιχεία που διαχειριζόμαστε σε cloud. Αν τα στοιχεία δεν φύγουν από εμάς, αλλά φύγουν από εκεί που διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων, τι γίνεται? Το ένα είναι αυτό. Και πώς μπορούμε να νομιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που ήδη έχουμε? Ευχαριστώ. Θέλετε να τις μαζέψετε, τι προτιμάτε, να τις μαζέψουμε όλες, να τις ακούσουμε όλες για να μπορέσει να μας απαντηθούν όλες μαζί. Ο κ. Παντελή. Ακούγομαι τώρα. Ακούγομαι. Καλά, φωνάζω και χωρίς. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς η επιχείρηση κατοχυρώνεται όχι μόνο για τα στοιχεία που είπε προηγούμενα ο Νίκος, αλλά και για τα καινούργια, ποια θα πρέπει να είναι μια σύμβαση, το οτιδήποτε θα πρέπει να ετοιμαστεί. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής, ότι εγώ σαν λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο διαχειρίζομαι όχι μόνο τα στοιχεία των πελατών μου, αλλά και τα στοιχεία των πελατών μου ή των προμηθευτών. Εκεί ποια θα είναι η κατοχύρωση για τις επιχειρήσεις αυτές? Πολύ ωραία. Να περάσουμε πρώτα από αυτή τη σειρά για να βάλουμε μια τάξη και θα πηγαίνουμε να αλλάξει έτσι. Να πάμε εδώ στον κύριο εδώ δεξιά μπροστά. Έτσι για να μπορέσουμε όλοι να πούμε μια σειρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος και διαχειριζόμαστε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα χωρίς να το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Τις περισσότερες φορές μας τα δίνουν απλά οι πελάτες να τα μεταφέρουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πώς είμαστε κατοχυρωμένοι? Ευχαριστώ. Θα διαχειριζόμαστε λοιπόν ως εκπρόσωποι και διαμεσολαβητές. Υπάρχει και ασφάλεια για να την πουλήσετε προσωπικό δεδομένο, δεν το είπατε. Ο κύριος Κόκκιος. Δικηγόρος του Συνδέσμου Συντονιστών. Κύριος δικηγόρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συντονιστών. Όταν. Ακούγομαι τώρα. Όταν λέμε επιχείρηση, είναι και η ατομική, ο επιτευγματίας χωρίς κανέναν υπάλληλο, και αν ναι, μπορεί να ορίσει τον εαυτό του σαν υπεύθυνο επεξεργασίας ή και προστασίας? Πολύ ωραία. Ο Κώστας Λαμπρού. Και πάμε προς τα εκεί στην άλλη ενότητα στους απομακρυσμένους τουρίστες. Κώστα, θα ξαναγυρίσω προς τα εδώ. Απλά για να βοηθήσω λίγο το μικρόφωνο το κάνουμε. Στα γρήγορα δύο ερωτήσεις. Υπάρχει χαλαρότητα όσον αφορά τα πρόστιμα. Αλλά στις 26 του μηνός θα μπορεί κάποιος που νομίζει ότι θίγεται να υποβάλει αγωγή. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τι θα γίνει στην περίπτωση που ένας, δύο, πολλοί ή όλοι οι πελάτες μου ζητήσουν δικαίωμα στη λύθη. Τι ακριβώς θα διαγράψω, τους πελάτες μου, ορισμένα στοιχεία, υπάρχει κάποιος μπούσολας γι' αυτό? Αυτά τα δύο. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση πάλι είναι το ερώτημα για να βοηθήσω και το κοινό. Περνάμε από εκεί σιγά σιγά από τον συνάδελφο πρώτα μπροστά και πίσω μετά όλα.
Ναι, κατά προτίμηση να αλλάξουμε και επάγγελμα. Ο κύριος που σήκωσε προς τα εκεί. Αν έχω καταλάβει καλά, η Εθνική Νομοθεσία έχει βάλει ένα κρίσιμο μέγεθος πάνω από το οποίο επιβάλλεται η ύπαρξη DPO. Θέλω να μάθω ποιο είναι αυτό το μέγεθος της επιχείρησης. Ξεκάθαρα. Ο κύριος Λελεδάκης, ο πρόεδρος του Ψάσκου και αμέσως πίσω μετά ο κύριος. Να επεκτείνω λίγο το DPO και στις δύο ερωτήσεις και του κύριου Κόκκιου. Είναι αυτός που θα ορίσω εγώ ως σύμβουλός μου ως DPO, αν δεν θέλω να αναλάβω εγώ στην προσωπική μου επιχείρηση. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που μπορώ να τον επιλέξω για να μπορεί να με συμβουλεύει και τι ευθύνες έχει απέναντι σε λάθος που μπορεί να κάνει. Παναγιώτη, δεν σε ακούσανε. Αν μπορείς, παρακαλώ, λίγο ησυχία. Ξαναπες το, αν μπορείς. Λέω σχετικά με το DPO. Αν δεν αναλάβω εγώ και θέλω να πάρω ένα σύμβουλο για να είμαι πιο κατοχυρωμένος, τι γνώσεις πρέπει να έχει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και τι ευθύνες έχει αν με συμβουλεύσει λάθος και εγώ κάνω λάθος και πληρώσω το πρόστιμο. Πολύ ωραία. Ο κύριος πίσω που... Σκάλυψε. Ναι, με κάλυψε. Καλύφθηκε. Και θα ξαναγυρίσουμε το πόδο. Ωραία. Να γυρίσουμε λίγο από εδώ και θα ξαναπάμε με τη σειρά, αν θέλετε. Να έγινε δίπλα το μικρόφωνο. Αν δεν έχετε αντίρρηση να κάνουμε εσείς, να αρχίσουμε να απαντήσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο. Γιατί μπορεί έτσι να διασκεδαστούν διάφορες... Παρακαλώ. Πάμε. Μπορώ να ρωτήσω. Να απαντήσουμε. Όχι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν πρέπει να διαγράψουμε κάποια στοιχεία κάποιου ανθρώπου ο οποίος μας το ζήτησε, πώς αποδεικνύουμε ότι εμείς τα έχουμε διαγράψει. Και δεύτερον, άκουσα κάπου ότι αυτό θα είναι ISO. Και αυτό θα μπορούμε θα είναι σαν μια πιστοποίηση που θα μπορούμε να την κάνουμε με κάποιον οργανισμό που κάνει το αντίστοιχο. Και θέλω να μάθω αν ισχύει. Πολύ ωραία. Να έρθουμε εδώ στην κυρία και αμέσως θα έρθουμε σιγά-σιγά και έτσι. Σε εσάς. Να έρθει το μικρόφωνο σιγά-σιγά, γι' αυτό το κάνουμε τη σειρά για να μπορεί να έρχεται το μικρόφωνο. Γεια σας. Άλλο επάγγελμα, ψυχολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων. Πολύ ωραία. Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και πώς προστατεύεται ένας υπολογιστής που είναι μια επιχείρηση. Πολύ γιατί σίγουρα δεν γίνονται όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Να περάσουμε δίπλα στη δικηγόρο επίσης του Συλλόγου των Ασφαλιστικών Συμβούλων. Καλησπέρα σας. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω το εξής. Έχει επικεντρωθεί όλη η συζήτηση στα πρόστιμα και στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια χαλάρωση ή οτιδήποτε. Δεν θέλω να ξεχνάει κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα τα φυσικά πρόσωπα που είναι ο καθένας από εμάς και μπορεί 26 του μηνός να καταθέσει αγωγή. Σωστά. Δηλαδή, όλα αυτά ωραία και καλά που λέμε για την αρχή, αλλά εχθρός μας, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν είναι μόνο Σωστά. η αρχή που παλεύεται με κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, θα δώσει κάποια ανοχή, θα γίνει, ποιος θα ελεγχθεί πρώτος, Σωστά, είναι και λίγο δειγματοληπτικό. Δεν θέλω ερώτηση, απλώς θέλω να πω στην αίθουσα ότι καλά τα πρόστιμα τα έχουμε στο νου μας να έχετε και τους ανθρώπους που ψάχνουν για αγωγές. Ευχαριστώ πολύ, στη συνάδελφο δίπλα. Ψάχνω ένα αγωνίως και άλλα επαγγέλματα για τους συναδέλφους. Έχουμε να γυρίσουμε. Η ερώτησή μου είναι συναφή με του κυρίου Λελεδάκη, του Προέδρου των Ασφαλιστικών Συμβούλων, γιατί και εγώ είμαι ασφαλιστικός σύμβουλος. Και αν κατάλαβα καλά, η κυρία Χιόνι είπε ότι θα υπάρξει κανονισμός ανάλογα με την επιχείρηση, ίσως και ανάλογα με το επάγγελμα. Θα είναι ένας ο κανονισμός για όλους. Ωραία, θα μας το εξηγήσει. Και όχι, συγγνώμη, δεν ολοκλήρωσα. Οπότε, εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος είναι επιχείρηση ο ίδιος, ατομική επιχείρηση, θα πρέπει αυτός να έχει DPO και αυτός πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις, ποια θα είναι οι υποχρεώσεις του και πώς θα μας κατοχυρώνει, αφού δεν μπορεί να πάρει πιστοποίηση. Μαζεύονται ερωτήσεις για τις ατομικές επιχειρήσεις αρκετές. Να πάμε πίσω στη... Να μην απαντήσουμε κάποιες ερωτήσεις. Όπως θέλει το πάνελ. Να περιμένετε λίγο, σκεφτόμαστε, το έχουμε ξανακάνει, περιμένετε λίγο και θα απαντήσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Άλλο επάγγελμα τελείως. Ναι. Όχι, τελείωστε. Και εγώ. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι σχετικά με τα προσωπικά, τα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Συγκεκριμένα εμείς, επειδή έχουμε πολλούς πελάτες υπεράκτιους στην Αμερική, μαζεύουμε πληροφορίες για τις κάρτες τους, οι οποίοι οι ίδιοι μας τις δίνουν και τις κρατάμε σε αρχείο, ώστε να χρεώνουμε μελλοντικές παραγγελίες κλπ. Αυτό γίνεται χρόνια. Από μέρους μας έχουμε μια πρώτη ασφάλεια, κρυπτογραφημένους δίσκους, συστήματα firewall, όλα τα λοιπά που γίνονται στο θέμα ασφάλειας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όλες αυτές οι πληροφορίες είναι μέσω mail και δεν είναι εύκολο να έχουμε υπογραφές και συμβάσεις και που να πηγαίνουν πέρα δόθε, πρέπει να συντάσει κείμενο δικηγόρος, το οποίο εμείς θα το στέλνουμε με email και ένα απλό απαντητικό είμαι OK, μας αρκεί.
Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ζητήσει διαγραφή, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ακρεμές υπόλοιπο, τι συμβαίνει σε αυτό? Μια παράκληση πριν κάνει την ερώτηση. Πόσοι ακόμα θέλουμε ερωτήσεις για να δούμε αν θα κάνουμε δύο κύκλους? Όχι, κάνε δύο κύκλους. Ωραία. Κάνουμε τότε μια... Περιμένετε και για να ξεκινήσει τον επόμενο γύρο η κυρία Πιζελή και παρακαλώ στις απαντήσεις. Λοιπόν, να αρχίσουμε να... Αν μπορέσουμε έτσι, μέσα από τις ερωτήσεις σας, να έχουμε καταλάβει τον προβληματισμό, προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες γενικές απαντήσεις και να σε κοινοποιούμε σιγά-σιγά. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στον TPO για να μην στον περίφημο Data Protection Officer. Συγγνώμη για την αγγλική ορολογία, αλλά επειδή είναι ευρωπαϊκός κανονισμός, οφείλουμε να το τηρούμε για να μπορέσουμε να συνεννοιόμαστε. Προφανώς, καλά, Πρόεδρε, την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που μας παρακολουθεί σήμερα δεν την αφορά ο προσδιορισμός ενός DPO. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οργανισμοί οι οποίοι έχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών ή έχουν κατατακτεί, έχουν μεγάλη επεξεργασία πληροφοριών και έχουν κατατακτά χρονικά διαστήματα επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών, πρέπει να ορίζουν έναν DPO, ο οποίος, όπως ακούσατε προηγουμένως και από τις τοποθετήσεις, είναι μέσα στην εταιρεία, είναι ένα ανεξάρτητο κουτάκι δίπλα στον διευθύνοντα σύμβουλο, στον γενικό διευθυντή. Αναφέρεται απευθείας σε αυτόν, δεν είναι στο οργανόγραμμα, έχει ανεξαρτησία και ελέγχει ουσιαστικά όλη την επιχείρηση. Δεν μας το προσδιορίζει. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός, ξέρετε, μας βάζει πολλές αόριστες έννοιες που καλούμαστε εμείς μαζί με τις εταιρείες να τις εξειδικεύσουμε ανά περίπτωση. Άρα, γι' αυτό το λόγο μας βλέπετε και είμαστε επιφυλακτικοί, γινόμαστε και εμείς λίγο αόριστοι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε περιπτωσιολογία, γιατί επίτηδες ο κανονισμός έχει αφήσει τα περιθώρια αυτά ανοιχτά. Πρέπει λοιπόν εσείς, επί τη βάση της αρχής λογοδοσίας, που ακούσατε προηγουμένως, είναι και η βασική αρχή, να αποδεικνύετε ότι δεν έχετε μεγάλο όγκο πληροφοριών, δεν έχετε συστηματική επεξεργασία πληροφοριών, άρα δεν χρειάζεται να βάλετε DPO. Αλλά αυτό είναι ευθύνη της δικιάς σας επιλογής. Δεν θα σας το πει κάποιος προκαταβολικά. Θέλω να φαντάζομαι λοιπόν, να σκέφτομαι ότι εδώ ο DPO δεν μας αφορά. Δεν σημαίνει όμως ότι μέσα στην ατομική σας επιχείρηση ή στην μεσαία και μικρή επιχείρηση δεν υπάρχει και κάποιος που πρέπει να ασχολείται με αυτό το θέμα. Χωρίς να είναι DPO, χωρίς να είναι ανεξάρτητος, χωρίς να είναι ενδεχόμενα μια ειδική πρόσληψη. Άκουσα προηγουμένως κάποιες ερωτήσεις τι πρέπει να είναι αυτός ο DPO. Ούτε αυτό μας το λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Μας λέει ότι πρέπει να γνωρίζει για προσωπικά δεδομένα. Δεν μας λέει αν πρέπει να είναι δικηγόρος, να είναι IT ή compliance officer. Άρα λοιπόν, αν ορίζατε, αν κάποια επιχείρηση θέλει να ορίσει DPO, θα πρέπει να ορίσει κάποιον που να γνωρίζει το αντικείμενο. Ο μεγάλος όμως, αυτό που μας αφορά σήμερα, είναι εσείς τι κάνετε. Προφανώς, αν δεν έχετε μεγάλο όγκο πληροφοριών, δεν έχετε συστηματική επεξεργασία, δεν θα ορίσετε DPO, απλώς κάποιος από την επιχείρησή σας πρέπει να ασχολείται. Γιατί μπορεί να υπάρχει μία παραβίαση, μπορεί να υπάρχει κάποιο γεγονός, άρα μην ψάχνετε εκείνη τη στιγμή ο ένας με τον άλλο να δείτε ποιος είναι υπεύθυνος. Από πριν λοιπόν, μέσα από μια εσωτερική διεργασία, να έχετε ορίσει κάποιον ο οποίος ενδεχομένως να επιβλέπει και την επιχείρησή σας, είτε ατομική είτε μεσαία και μικρή επιχείρηση. Αυτό εγώ ήθελα, νομίζω ότι εδώ έτσι αρχίζουμε να διασκεδάζουμε τους μεγαλύτερους προβληματισμούς, να αρχίσουμε να απαντάμε και εξειδικότερα. Έχουμε μια ενημέρωση, μια ερώτηση για τα στοιχεία cloud. Θέλεις, Ανθή? Με αφορμή την ερώτηση αυτή για τα στοιχεία cloud, θέλω να συμπεριλάβω όλες τις περιπτώσεις όπου ένας συνεργάτης σας επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία εσείς του μεταφέρετε, είτε για να εκτελέσει κάποια υπηρεσία δικιά σας, είτε για να σας διευκολύνει στην παροχή των υπηρεσιών σας, είτε σαν απλή συνεργασία. Σύμφωνα με τον κανονισμό,
αν υποθέσουμε ότι είναι δύο οι εταιρείες αυτές, έτσι, δυνητικά είναι πολύ περισσότερες, αλλά αν υποθέσουμε ότι είσαστε δύο συνεργάτες, δύο πλευρές, σύμφωνα με τον κανονισμό, είσαστε συνυπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε από, μία από τις δύο πλευρές πρέπει να τηρεί, χοντρικά θα το πω, τις ίδιες δικλείδες ασφαλείας, τον ίδιο βαθμό προστασίας, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει αυτή από τα σφάλματα της ελλείψης της δικές της και αντίστοιχα από του συνεργάτη της. Αυτό ισχύει βεβαίως για όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud, με παρόχους cloud. Πρέπει να ζητάνε από τις εταιρείες αυτές να πληρούν προϋποθέσεις ασφάλειας τουλάχιστον στο επίπεδο το δικό τους και παραπάνω, μεταξύ άλλων. Αλλά ισχύει και για κάθε περίπτωση όπου προσλαμβάνεται, μάλλον συνάπτεται σύμβαση με έναν εξωτερικό συνεργάτη, που μπορεί να είναι μια εταιρεία από εταιρεία καθαρισμού και φύλαξης μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, ή για το payroll π.χ. Συνεπώς, η απάντηση καλύπτει όλους τους συνεργάτες σας, όπου διαβιβάζετε δεδομένα στην επιχειρησιακή σας δραστηριότητα, για να εκτελέσετε τις υπηρεσίες σας. Πρέπει να προσέχετε πολύ καλά ποιους επιλέγετε, ήδη από το στάδιο της προμήθειας των υπηρεσιών, του διαγωνισμού ή της συνεργασίας, μετά στη φάση της σύμβασης και τέλος με την περιγραφή μέσα στη σύμβαση και πρακτικών ενεργειών στις οποίες μπορείτε να προβείτε, όπως έλεγχος της εγκαταστάσεις του κτλ, προκειμένου να είσαστε ασφαλείς και από το συνεργάτη σας. Νομίζω ότι Μια άλλη ερώτηση που έχουμε και παρακαλέσω την κυρία Μήτρου να μας την απαντήσει είναι τα στοιχεία που ήδη έχουμε. Και προφανώς δεν έχουμε πάρει consent, δεν έχουμε πάρει έγγραφες διαβεβαιώσεις. Και αντίστοιχη νομίζω παρεμφερείς και πώς κατοχυρώνεται μια επιχείρηση με τις συμβάσεις κτλ. Και παρεμφερεί επίσης στη συνέχεια αυτής της ερώτησης ήταν η ερώτησή σας που λέτε ότι εγώ λογιστικά έχω τα στοιχεία των πελατών. Άρα με ποια σχέση θα διασφαλιστώ για να διατηρώ και αυτά τα αρχεία. Ευχαριστώ τον κύριο Κανελόπουλο που κάνει διευθέτηση των ερωτήσεων και ομαδοποίηση. Να ξεκινήσω, θα προσθέσω και άλλη μία εγώ, κύριε Κανελόπουλο, γιατί είναι το θεωρώ βασική, γιατί επαναλήφθηκε. Η ατομική επιχείρηση δεσμεύεται. Από ένα νέος άπειρους εργαζόμενους κλπ, το πώς η μορφή της επιχείρησης δεν λέει σχεδόν τίποτα πια για το πόσα δεδομένα έχετε. Μπορεί να έχετε ένα e-shop και να έχετε εκατομμυρία πελάτες δυνητικούς ή πραγματικούς και να έχετε τρία άτομα. Έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο η επιχείρηση, μηδέν. Ναι, μπορεί να έχετε, να πω και κάτι άλλο, ο κανονισμός. Η μοναδική περίπτωση στην οποία δεν εφαρμόζεται, όχι μόνο στις επιχειρήσεις, αλλά και στα πρόσωπα, είναι όταν κάνετε επεξεργασία για σκοπούς αποκλειστικά ιδιωτικούς ή οικογενειακούς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο κανονισμός. Λοιπόν, τώρα ως προς τα ερωτήματα που ετέθησα. Η δύσκολη άσκηση είναι ότι θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτά που έχουμε, να επανεξετάσουμε τις βάσεις νομιμότητας. Αυτό δημιουργεί, τι σημαίνει, τη συγκατάθεση, τις συμβάσεις μας κλπ. Αυτό δημιουργεί έναν μικρό πανικό, που σημαίνει τι, σημαίνει άρα εγώ τώρα θα πρέπει να απευθυνθώ στους 2.000, 3.000, 4.000 πελάτες μου και να τους ζητήσω εκ νέου τη συγκατάθεση. Αυτό είναι σαφές ότι δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο φόρτο σε μια επιχείρηση. Το σίγουρα απαιτούμενο από τον κανονισμό είναι όμως ότι εφ' εξής η φόρμα συγκατάθεσής σας θα πρέπει να είναι, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, σύμφωνο με τον κανονισμό, ότι για να πιάσω τη συζήτηση, τις απαντήσεις που έδωσε προηγουμένως η προλαλήσασα. Ξέρετε, λέω η προλαλήσασα, δεν είμαι καλή στα ονόματα. Εγώ είμαι η καλύτερη περίπτωση για προστασία δεδομένων, ξεχνά ονόματα, έτσι, με συγχωρείτε. Αλλά είναι... Έχω το δικαίωμα στη λύθη, θα απαντούσε είπα και γι' αυτό, το δικαίωμα στη λύθη μέσα μου, λοιπόν, ενσωματωμένο. Χαίρομαι ότι
Έχετε κατανοήσει την αρχή της λογοδοσίας, μια χαρά. Λοιπόν, να πω το εξής. Θα πρέπει λοιπόν σε συμβάσεις που έχετε σε εξέλιξη, και αυτό αφορά και τους πελάτες σας, σε συμβάσεις που έχετε σε εξέλιξη, είτε σε αυτούς τους οποίους αναθέτετε την επεξεργασία, ως εκτελούντες. Εκτελών επεξεργασία δεν είναι όποιος ο υπάλληλός μου. Έτσι, εκτελών επεξεργασία είναι ένα άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο αναθέτω το λογιστήριο, αναθέτω μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αναθέτει σε κάποιους άλλους να επεξεργάζονται τα δεδομένα, να συλλέγουν, να κάνουν συλλογή των δικαιολογητικών, εκτίμηση κινδύνου. Άρα μπορεί να το αναθέτει σε κάποια άλλη επιχείρηση να το κάνει αυτό. Η εταιρεία σας, το λογιστικό γραφείο μπορεί να. Οι πελάτες σας να έχουν τους πελάτες τους και να βλέπετε τιμολόγια, να βλέπετε δαπάνες, να βλέπετε μια σειρά από πράγματα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα πρέπει, ανάλογα με το ποια πλευρά είστε, να ξέρετε ότι ο εκτελών επεξεργασία στον κανονισμό έχει πολύ περισσότερες ευθύνες από ό,τι είχε μέχρι τώρα.